περιορισμού από το ΓΕΣΥ στους γυναικολόγους. Κυρία Καμίτση, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, βλέπουμε περιορισμούς για τεστ Παπα-Νικολάου, μαστογραφίες και υπερηχογραφήματα. Γιατί κρίθηκε σκόπιμο κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, το σύστημα όταν εφαρμόστηκε την 1η του Ιούνιου μπήκε ανοιχτό, δηλαδή χωρίς οποιοσδήποτε περιορισμούς. Οι περιορισμοί τώρα που αρχίσε να ομαλοποιείται το σύστημα και έχουν ενταχθεί πλέον και η πλήστη των ειδικών γιατρών είναι απαραίτητη. Όλα τα συστήματα υγείας έχουν κάποιους κανόνες και περιορισμούς έτσι ώστε να μην γίνονται καταχρήσεις και από τον κόσμο και από τους γιατρούς φυσικά και να προστατευτεί το σύστημα. Δηλαδή να υπάρχουν τα χρήματα για να πληρώνουμε τις υπηρεσίες αυτές που χρειάζεται να πάρει ο κόσμος. Οι μεγαλύτερες καταχρήσεις δηλαδή προήλθαν από τις υπηρεσίες των γυναικολόγων? Υπήρχαν και στη γυναικολογία, υπάρχουν και σε κάποιες άλλες ειδικότητες που βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια μη σωστή χρήση, ας πούμε, των υπηρεσιών. Οπότε χρειάζεται να μπουν περιορισμοί. Έτσι καλώς θα έμπαιναν οι περιορισμοί και θα μπουν σιγά-σιγά σε όλες τις ειδικότητες. Αυτό ενδείκνυται να υπάρχουν κανόνες για το τι προσφέρει, τη συχνότητα που πρέπει να παίρνουμε κάποιες υπηρεσίες και ποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες πρέπει να παίρνει ποιος κόσμος, αυτός που πρέπει να τις πάρει και έχει ιατρική ανάγκη να τις πάρει. Οπότε αρχίσαμε με τη γυναικολογία να ακολουθούν και άλλες ειδικότητες, έτσι ώστε σιγά-σιγά να μπουν όλοι οι κανόνες. Θα πάρει κάποιο χρόνο φυσικά αυτόν για να ξέρουμε όλοι τι δικαιούμαστε μέσα στο σύστημα και να το χρησιμοποιούμε όλοι αποτελεσματικά, έτσι ώστε να παίρνουν υπηρεσίες αυτοί που έχουν ανάγκη. Δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα όμως με το τεστ Παπα-Νικολάου που πρέπει να γίνεται κάθε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα? Δεν θεωρούμε ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα. Όλες οι χώρες έχουν κανόνες όσον αφορά αυτά τα προληπτικά τεστ, π.χ. τεστ Παπα-Νικολάου. Και δεν είναι ανεξέλεγκτη η παροχή αυτών των τεστ σε κανένα σύστημα. Οπότε εμείς σε συνεννόηση με τη γυναικολογική εταιρεία είχε αποφασιστεί ότι για την Κύπρο θα μπει αυτός ο κανόνας μία φορά κάθε δύο χρόνια. Όταν υπάρχουν ενδείξεις όμως και χρειάζεται να γίνει πιο συχνά, τότε ο γιατρός θα συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο και τότε θα μπορεί να το κάνει σε κάποιον δικαιούχο και πιο συχνά, όταν υπάρχουν ενδείξεις ιστορικών κτλ. Κάτι το οποίο θα αιτιολογήσει ο γιατρός, ο γυναικολόγος, στην προκειμένη περίπτωση. Μάλιστα, οπότε όλοι θα κάνουμε αυτά τα προληπτικά τεστ, επειδή χρειάζεται να γίνουν σε αυτήν τη συχνότητα που λέμε, και αυτοί που χρειάζεται να το πάρουν πιο συχνά θα μπορέσουν βάσει του ερωτηματολογίου που θα συμπληρώνει ο γυναικολόγος. Μάλιστα. Και έρχονται όμως, όπως μας είπατε, περιορισμοί και στις άλλες ειδικότητες. Αυτά πότε θα τα δούμε να εφαρμόζονται, κύριε Καμίτση? Θα μπαίνουν σταδιακά, διότι έχουμε συναντήσεις με τις επιστημονικές εταιρείες και επισημαίνεται και από τους ίδιους τους γιατρούς η ανάγκη να μπουν αυτοί οι περιορισμοί σε συγκεκριμένες πράξεις, συχνότητες κτλ. Οπότε θα τα δείτε σταδιακά να εντάσσονται. Θα δείτε σιγά σιγά, θα ανακοινώνουμε τους νέους κανόνες για τις διάφορες ειδικότητες. Όπως σας είπα, ο σκοπός δεν είναι να περιορίσουμε τον κόσμο και να μην μπορεί να πάρει αυτά που έχει ανάγκη να πάρει, αλλά να συγκεριστεί το σύστημα και να μην υπάρχει καταχρήσεις. Να είστε καλά, κύριε Καμίτση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.